Αγαπημένη μας μητέρα, βρισκόμαστε όλοι εδώ. Οι άνθρωποι που σε αγαπάμε και που λάτρευες με όλη στην καρδιά. Η αγάπη και η στοργή σου δεν είχε όρια. Κάτι που παρόλο την απαιτητική σου καριέρα νιώθουμε πάντα έντονα. Όλες σου τις μάχες σε έδωσε παλικαρίσια. Ήσουν αγωνίστρια της ζωής για τη ζωή. Αντίκριζες πάντα τον κίνδυνο με το φανταχτερό χαμόγελό σου, δείχνοντας τη δυναμικότητά σου και τη θέληση που είχες για τη ζωή. Έγινες έτσι υπόδειγμα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Κάτι που επιβεβαιώνει και η πρόσφατη απόφαση της πολιτείας για τη δημιουργία προγράμματος δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για την καρκίνο του μαστού με την μυθική ονομασία Φόφη Γεννηματά. Μας μίλαγες με ειλικρίνεια και τυφερότητα, επικεντρώνοντας τις χαρές της ζωής. Η σχέση που είχες με τον πατέρα μας μας δίδαξε σε εμάς πραγματικά τι σημαίνει αγάπη και συντροφικότητα. Ήσασταν μαζί μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο δεσμός που είχες με τη θεία μας την Μέρη είναι παράδειγμα προς μίμηση αδερφικής αγάπης. Τα διδάγματά σου είναι στήριγμα αυτές τις δύσκολες ώρες για εμάς και θα είναι σε όλη μας τη ζωή. Όπως ήταν για εσένα φάρος στη ζωή του παππού μας, Γιώργου Γεννηματά και της γιαγιάς μας Κάτιας. Με την αποχώρησή σου νόμιζα πως θα έφυγαν μαζί σου οι ελπίδες μου. Η αγκαλιά όλου του κόσμου μαρτύρει ότι οι αξίες και τα ιδανικά σου επιβιώνουν. Τώρα πιστεύω ακόμη περισσότερο στον άνθρωπο. Όπως έλεγες, η οικογένεια για σένα ήταν όλη σου ζωή. Και έτσι μας έδειξες. Κρατήθηκες με όσες δυνάμεις σου είχαν απομείνει για να κάτσουμε μαζί σου, να σου κρατήσουμε το χέρι και να σε φιλήσουμε για μια τελευταία φορά. Είμαι σίγουρος πως θα μας φιλάς με το χαμόγελο που μας σημάδεψε από εκεί ψηλά, πάνω από τα σύννεφα.